πρωί για να εμβολιαστεί, να μας πει έτσι πώς κύλησε εδώ η διαδικασία. Ήρθα το πρωί η ώρα 8, ήμουν εδώ, είχε μπροστά μου κάπου 70 άτομα. Έφυγε μια κοπέλα, περίμεναμε μισή ώρα περίπου, έφυγε μια κοπέλα έξω και μας έδωσε έναν αριθμό. Ο αριθμός πάνω έγραφε 11 η ώρα. Και μας είπε, αν θέλετε μπορεί να φύγετε, και να έρθετε η ώρα 11. Πήγα σπίτι μου και ήρθα η ώρα 11, χωρίς ήρθα, απευθείας εμβολιάστηκα. Ήταν έτσι μια εύκολη διαδικασία για σας, είναι κάτι το οποίο προτιμήσετε να έρθετε χωρίς ραντεβού? Βέβαια, ήταν εύκολη, ναι. Εσείς γιατί δεν είχατε αποφασίσει να εμβολιαστείτε τόσον καιρό και αποφασίσατε σήμερα? Ναι, αυτό θα ρωτήσω να μας πει ο κύριος Χαράλαμος. Κάποιος λένε έτσι, ο άλλος είναι άλλος πώς. Και σήμερα αποφάσισα να το εμβολιαστώ. Αλλά δεν χρειάστηκε έτσι να μπείτε στη διαδικασία, στο διαδίκτυο, να βάλετε τους κωδικούς, να εγγραφείτε, να περιμένετε για ραντεβού? Όχι, καθόλου. Απλώς ήμουν σας, ήρθα το πρωί εδώ, η ώρα 8 ήμουν εδώ. Είχε μπροστά μου κάπου 70 άτομα. Ήρθε μια κοπέλα έξω, περιμέναμε μισή ώρα, ήρθε μια κοπέλα έξω και μας έδωσε ένα αριθμό. Και ο αριθμός έγραφε πάνω 11 η ώρα. Και μας είπε ότι αν θέλετε μπορεί να φύγετε, να έρθετε 11 η ώρα. Τις 11 η ώρα που ήρθα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και τώρα ήσασταν πιο έτοιμος για να κάνετε το εμβόλιο παρά να το κάνετε των προηγούμενων καιρών που ήταν και η υγεία σας που είχε ανοίξει? Μάλιστα. Διότι λόγω ότι μπορώ να βγω έξω, είμαι όλη μέρα σπίτι, αντιλαμβάνεστε, είμαι συνταξιούχος. Επομένως γι' αυτόν αποφάσισα για να μπορώ να κυκλοφορώ ανεδάξει.